ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας, ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μητροπολίτης Ιλαρίων Αλφέγεφ, Άγιος Ισάκος Ήρος, ο πνευματικός του κόσμος από τις εκδόσεις Προφύρα, ένα βιβλίο το οποίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέρ, θα μας συντροφεύσει και στη σημερινή μας εκπομπή. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε από την ανάγνωση των έργων των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, όπως και του Αγίου Ισάκ, είναι να καταλάβουμε ακριβώς πόσο μακριά βρισκόμαστε από την γνώση, δηλαδή την αγάπη του Θεού, και εξ αυτού να ταπεινωθούμε λιγάκι. Θα είναι και αυτό ένας πολύ μεγάλος καρπός και πνευματική ωφέλεια. Είχαμε μείνει στο κεφάλαιο για την οδό του αναχωρητή και είδαμε πόση μεγάλη σημασία δίνει ο Άγιος Ισάκ σε αυτό ακριβώς, στο ότι ο αναχωρητής πρέπει να αποφεύγει τη συνάντηση και συνομιλία με τον άνθρωπο, ακόμη και με άλλους μοναχούς, έτσι ώστε να αφοσιωθεί στην αγάπη του Θεού που εκφράζεται μέσα από την όλη ασκητική του προσπάθεια και την νοητική του προσκόλληση, όχι στα πράγματα του κόσμου αυτού και τους ανθρώπους, αλλά στην προσευχή και στο όνομα, το πρόσωπο του Θεού. Αυτή η καθολική αγάπη για την οποία μιλάει λοιπόν ο Άγιος Ισάκ δεν μπορεί να αποκτηθεί με πράξεις φιλανθρωπίας, που είπαμε στην τελευταία μας εκπομπή ότι αρμόζουν πολύ περισσότερο στους λαϊκούς χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, χωρίς να αποκλείονται πάντως υπό προϋποθέσεις και στους μοναχούς και τους ερμήτες ακόμη. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η αγάπη να αποκριθεί με πράξεις φιλανθρωπίας ή γενικά με την ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι ένα δώρο που δεχόμαστε άμεσα από το Θεό. Η διδασκαλία του Αγίου Ισάκ για τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται η αγάπη προς τον πλησίον μπορεί να περιγραφεί ως εξής. Ένας άνθρωπος απομακρύνεται από τον πλησίον του για χάρη μια ζωής ασκητισμού και ησυχίας. Μέσω αυτής αποκτά μια φλογερή αγάπη για το Θεό. Αυτή η αγάπη γεννά μέσα του τη φωτεινή αγάπη για την ανθρωπότητα. Αυτό τον όρο τον δανείζεται ο Ισάκ από τις ομιλίες του Μακαρίου, τον Ιωάννη τον Ασκητή και άλλους ήρους συγγραφείς. Το θέμα της φωτεινής αγάπης αναπτύσσεται από τον Ισάκ στο κεφάλαιο 10 του δευτέρου μέρους. Ο άνθρωπος, λέει, που έχει ησυχία και συνδιαλέγεται με τη γνώση, θα φτάσει εύκολα και γρήγορα στην αγάπη του Θεού και με την αγάπη του Θεού θα προσεγγίσει την τέλεια αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να προσεγγίσει αυτή τη φωτεινή αγάπη προς τον άνθρωπο χωρίς πρώτα να καταστεί άξιος της θαυμάσιας και μεθυστικής αγάπης του Θεού. Το σχήμα που μας προσφέρει ο Ισάκ είναι επομένως διαφορετικό από αυτό που βρίσκουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. «Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακεν, των θεών ον ούχε ώρα και πώς δύνατε αγαπάν». Κατά τον Ισάκ, πρέπει πρώτα κανείς να αγαπά το Θεό που δεν βλέπει και μέσω αυτής της αγάπης να φτάσει στην αγάπη προς τον πλησίον του, τον οποίο βλέπει, ή που σε αυτή την περίπτωση επίσης δεν βλέπει επειδή έχει απομακρυνθεί εκούσια από το να τον βλέπει. Το να αποκτήσει κανείς την αγάπη προς τον πλησίον με τα καλά έργα είναι κάτι τόσο αδύνατο όσο και το να αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό μέσω της αγάπης προς τον πλησίον. Το να προχωρήσει κανείς από το μόχθο και την πάλη με τους λογισμούς στη φωτεινή αγάπη της ανθρωπότητας και από αυτή να ανυψωθεί στην αγάπη του Θεού είναι μια πορεία που είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί από κάποιον σε αυτή τη ζωή μέχρι τη στιγμή που θα αναχωρήσει από τον κόσμο όσο σκληρά και αν αγωνιστεί.
Με βάση τις εντολές, λέει ο Άγιος, και με τη διάκριση είναι δυνατόν κάποιος να ελέγξει τους λογισμούς του και να αποκαθάρει την ευαισθησία του όσον αφορά τους άλλους και μπορεί μάλιστα να κάνει το καλό απέναντί τους. Αλλά για να επιτύχει μια φωτεινή αγάπη για την ανθρωπότητα μέσω του αγώνα, δεν έχω πιστεί για να παραδεχτώ πως είναι κάτι το πιθανό. Δεν υπάρχει κανείς που να το έχει επιτύχει και κανείς δεν θα το επιτύχει από αυτό το δρόμο της ζωής. Δίχως κρασί, κανείς δεν μπορεί να μεθύσει, ούτε η καρδιά του να σκυρτήσει από χαρά. Και χωρίς τη Θεία Μέθη, κανείς δεν θα αποκτήσει με τη φυσική πορεία των γεγονότων την αρετή που δεν ανήκει σε αυτόν, ούτε και αυτή θα παραμείνει ήρεμα μέσα του και χωρίς πίεση. Επί του προκειμένου, εδώ βρίσκεται μια ειδική και υψηλότερη μορφή αγάπης προς τον πλησίον, την οποία ο Άγιος Ισαάκ αποκαλεί φωτεινή και τέλεια και η οποία είναι δώρο του Θεού. Δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση και επομένως δεν είναι μια φυσική αγάπη για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα, τα πουλιά, τα άγρια ζώα κλπ. Που συναντούμε σε μερικούς ανθρώπους. Είναι μια υπερφυσική αγάπη που γεννιέται από τη μέθη της αγάπης του Θεού. Η φωτεινή αγάπη προς τον πλησίον είναι εκείνη η θυσιαστική αγάπη που κάνει κάποιον όμοιο με το Θεό, ο οποίος αγαπάει εξίσου τους αμαρτωλούς και τους δίκαιους. Ο άνθρωπος που αξιώθηκε, λέει ο Άγιος, να γευτεί τη Θεία Αγάπη, συνήθως λησμονεί τα πάντα λόγω της γλυκύτητάς της, γιατί όταν τη γευτεί κάποιος, όλα τα ορατά πράγματα φαίνονται ευτελή. Η ψυχή ενός τέτοιου ανθρώπου πλησιάζει χαρούμενα τη φωτεινή αγάπη της ανθρωπότητας χωρίς διάκριση ανάμεσα σε δίκαιους και αμαρτωλούς. Ποτέ δεν καταβάλλεται από την αδυναμία των ανθρώπων, ούτε ταράζεται. Είναι όπως ήταν και οι μακάριοι Απόστολοι, άνθρωποι που μέσα σε όλα τα κακά που υφίστανται από τους άλλους ήταν παρόλα αυτά εντελώς ανίκανοι να τους μισήσουν ή να αηδιάσουν και να πάψουν να τους δείχνουν την αγάπη τους. Αυτό το έδειξαν με πραγματικά έργα, γιατί εκτός από όλα τα άλλα δέχτηκαν ακόμη και το θάνατο ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν. Ήταν, λέει, οι Απόστολοι άνθρωποι που μόλις λίγο πριν ικέτευαν τον Χριστό να ρίξει φωτιά από τον ουρανό πάνω στους Σαμαρίτες, μόνο και μόνο επειδή δεν τους είχαν δεχθεί στο χωριό τους. Αλλά μόλις έλαβαν το χάρισμα και γεύτηκαν την αγάπη του Θεού, έγιναν τέλειοι στην αγάπη ακόμη και για τους αμαρτωλούς. Υπομένοντας όλων των ειδών τα κακά προκειμένου να τους σώσουν, δεν μπορούσαν πιθανώς να τους μισήσουν. Έτσι βλέπετε πως η τέλεια αγάπη προς τους συνανθρώπους δεν μπορεί να βρεθεί απλώς ως αποτέλεσμα τήρησης των εντολών. Μάλιστα, βλέπετε λοιπόν ότι και οι Απόστολοι, από ό,τι όλοι θυμηθήκαμε το περιστατικό από το Ευαγγέλιο, έφτασαν στο σημείο να παρακαλούν τον Χριστό να ρίξει φωτιά για να κάψει τους Σαμαρίτες, αλλά μετά γνώρισαν την τέλεια αγάπη του Θεού, και το τελευταίο βέβαια που θα έλεγαν ποτέ στον Χριστό ήταν κάτι αντίστοιχο. Ήταν η καινούργια ζωή την οποία δέχτηκαν από τον Χριστό, τη φωτεινή αγάπη όπως την ονομάζει ο Άγιος Ισαάκ, και γι' αυτό άλλαξαν όλος διόλου. Και εμείς λοιπόν, αν έχουμε καμιά φορά τον πειρασμό και λέμε να το βρεις από το Θεό σε ανθρώπους οι οποίοι μας κακομίλησαν ή μας αδίκησαν, ή αν τους εχθρούς της πίστης ή της πατρίδας τους καταργιόμαστε ή μας περνάει από το μυαλό κάτι τέτοιο, είναι απόδειξη ότι δεν έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση ούτε στην ανθρώπινη αγάπη, πόσο μάλλον σε αυτή τη φωτεινή αγάπη για την οποία μιλάει εδώ ο Άγιος. Παίρνοντας ως βάση τη διδασκαλία του Ευαγγελίου για τις δύο μεγαλύτερες εντολές, ο Ισαάκ προσφέρει τη δική του ερμηνεία. Ξεκινά το δικό του δρόμο προς την επίτευξη της αγάπης του Θεού και του πλησίον. Αλλά ο δρόμος αυτός δεν αρμόζει στην πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στον κόσμο. Είναι μόνο για εκείνους που επέλεξαν την αναχώρηση ως τρόπο ζωής, που έχουν απαρνηθεί τον κόσμο και που προσεγγίζουν το Θεό μέσω της ζωής της ησυχίας. Ζώντας κάποιος μακριά από τους ανθρώπους και παραμένοντας εσωτερικά ήγουν εν τη διανία μόνος, μπορεί και πρέπει να δείχνει αγάπη προς τους άλλους. Εφραίνου μετά των εφραινόντων και κλαίε μετά των κλαιόντων. Αυτό είναι το σημάδι της καθαρότητος. Αρρώστησε με τους αρρώστους, πένθησε με τους αμαρτωλούς, χαίρε με τους μετανοούντες. Να είσαι φίλος με κάθε άνθρωπο, αλλά μείνε μόνος εν τη διανία σου. Να συμμετέχεις στα βάσανα των άλλων, αλλά κράτα το σώμα σου μακριά από όλους.
Να μην ελέγχεις κανένα, μήτε να ονειδίζεις, μήτε ακόμη και αυτούς που ζουν πολύ κακά. Άπλωσε το πονοφόρι σου πάνω στον άνθρωπο που πέφτει και σκέπασέ τον. Και αν δεν μπορείς να πάρεις επάνω σου τις αμαρτίες του και να λάβεις την τιμωρία στη θέση του, υπόμενε τουλάχιστον την ισχύνη του και μην τον ατιμάσεις. Γνώριζε, αδελφέ, πως γι' αυτό πρέπει να παραμένουμε πίσω από την πόρτα του κελιού μας, για να μην γνωρίζουμε τις κακές πράξεις των ανθρώπων και έτσι, βλέποντας τους πάντες ως άγιους και καλούς, θα επιτύχουμε την καθαρότητα του νου. Η φωτεινή αγάπη για τον πλησίον, λοιπόν, φίλοι ακροατές, γεννιέται στην καρδιά που έχει καθαριστεί και στο νου που κατοικεί στην ησυχία και είναι τελείως ελεύθερος από τις εγκόσμιες υποθέσεις. Ησυχία και σιωπή. Ποια είναι η ησυχία για την οποία τόσο συχνά μιλά ο Ισαάκ? Είναι μια εκούσια άρνηση του δώρου των λόγων για χάρη της επίτευξης της εσωτερικής σιωπής, εν μέσω της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει την παρουσία του Θεού. Είναι μια στάση ακατάπαυστης σιωπηλής προσευχής μπροστά στο Θεό. Είναι απόσυρση από κάθε δραστηριότητα του λόγου και της σκέψης για να επιτευχθεί η ησυχία και η ειρήνη του νου. Αυτός είναι ο ορισμός της ησυχίας, λέει ο Άγιος. Σιωπή από πάντων. Αν βρίσκεσαι σε ησυχία και είσαι γεμάτος ταραχή και καταπονείς το σώμα με την εργασία των χεριών και την ψυχή με φροντίδες, τότε τι λογής ησυχία ασκείς φροντίζοντας για τόσα πολλά πράγματα προκειμένου να αρέσεις στο Θεό? Κρίνε το μόνο σου. Γιατί είναι γελίο να λέμε πως κατορθώσαμε την ησυχία αν δεν εγκαταλείψουμε όλα τα πράγματα και δεν απομακρυνθούμε από κάθε φροντίδα. Ο Ισαάκ προσδιορίζει δύο τύπους ησυχίας, την εξωτερική και την εσωτερική. Η εξωτερική ησυχία συνίσταται στο να κρατά κάποιος τη γλώσσα και το στόμα του σιωπηλά. Εσωτερική είναι η σιωπή της διάνοιας, η ειρήνη της σκέψης, η ησυχία της καρδιάς. Η εσωτερική ησυχία είναι ανώτερη από την εξωτερική, αλλά όταν λείπει η εσωτερική ησυχία, η άλλη είναι χρήσιμη. Αν δεν μπορείς να ησυχάζεις μέσα στην καρδιά σου, κράτα τουλάχιστον ήσυχη τη γλώσσα σου. Η εσωτερική ησυχία βαθαίνει με την εξωτερική ησυχία και ο ασκητής πρέπει να αγωνίζεται για τη δεύτερη, προκειμένου να κατορθώσει την πρώτη. Αγάπησε, λέει ο Αβάς Ισαάκ, πάνω απ' όλα τη σιωπή, γιατί σε φέρνει κοντά στον καρπό που δεν μπορεί να εκφράσει η γλώσσα. Ας βιάζουμε τον εαυτό μας να σιωπά. Και τότε από αυτή τη σιωπή γεννιέται κάτι που οδηγεί στην καθαυτό σιωπή, δηλαδή την εσωτερική σιωπή. Ο Θεός ας σου χαρίσει να γευτείς κάτι από εκείνο που γεννιέται από τη σιωπή. Αν ξεκινήσεις με αυτή την πολιτεία, δεν γνωρίζω πως ο φως από τούτο θα ανατείλει επάνω σου. Με βγάλεις το συμπέρασμα, αδελφέ, από όσα λέγονται για εκείνον το θαυμαστό άνθρωπο τον Αρσένιο, πως όταν οι πατέρες τον επισκέπτονταν και οι αδελφοί έρχονταν να τον δουν και αυτός καθόταν μαζί τους και παρέμεινε σιωπηλός και εν σιωπή τους προέπεμπε, μη βγάλεις το συμπέρασμα, λέγω, πως το έκανε αυτό εντελώς με τη θέλησή του, παρά μόνο στην αρχή όταν βίαζε τον εαυτό του να το κάνει. Μετά από καιρό μια ειδονή γενέδε στην καρδιά από την άσκηση αυτής της εργασίας και οδηγεί το σώμα με τη βία να εμείνει στην ησυχία. Η σιωπή αποτελεί επίσης ένα δρόμο για την ησυχία. Όταν ο Αρσένιος διαπίστωσε πως ήταν συχνά αδύνατο λόγω της θέσης της κατοικίας του να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους και από τους μοναχούς που διέμεναν σε εκείνα τα μέρη, τότε δια της χάριτος έμαθε αυτό το τρόπο ζωής, τη διηνεκή σιωπή. Και αν από ανάγκη άνοιγε κάποτε την πόρτα του σε κάποιον από αυτούς, αυτοί χαίρονταν και μόνο από τη θέα του, αλλά τη συνομιλία με λόγια και τη χρεία τους τη θεωρούσαν περιττή μεταξύ τους. Η εμπειρία της σιωπής ως απουσία λόγων είναι μια εμπειρία συμμετοχής στη ζωή του μέλλοντος κόσμου. Όπως λέγει ο Ισαάκ, η σιωπή είναι μυστήριο του μέλλοντος αιώνος και οι λόγοι είναι όργανο αυτού του κόσμου. Η εξωτερική σιωπή φέρνει εσωτερικούς καρπούς, ενώ η αποτυχία να φυλάξεις τη γλώσσα οδηγεί σε πνευματικό σκοτάδι.
Αν φυλάξεις τη γλώσσα σου, αδελφέ μου, ο Θεός θα σου δώσει το δώρο της κατάνοιξης της καρδιάς, ώστε να δεις αυτή την ψυχή σου και με αυτόν τον τρόπο θα εισέλθεις στη χαρά του πνεύματος. Αλλά αν συνοικήσει η γλώσσα σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από το σκοτάδι. Αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, ας έχεις τουλάχιστον καθαρό στόμα. Η φύση της εσωτερικής ησυχίας θα εξεταστεί ειδικά στο κεφάλαιο 7, του οποίου το θέμα θα είναι η ησυχία του νου, μια από τις ανώτερες καταστάσεις πνευματικής πρόοδου. Προς το παρόν περιοριζόμαστε στην επισήμανση των διαφόρων εσωτερικών καρπών της ζωής της ησυχίας, δηλαδή της ερημητικής μοναστικής ζωής. Ο Ισαάκ ασχολείται με αυτό το ζήτημα σε μια επιστολή που έστειλε σε έναν ανώνυμο φίλο. Σε αυτήν συλλέγει μαρτυρίες για τους καρπούς της ησυχίας από τους ασκητές του καιρού του. Αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν τους διαφορετικούς καρπούς της ζωής της ησυχίας ειδικότερα. Πώς αυτή η ζωή συντελεί στη συγκέντρωση του νου και στην εμβάθυνση της πνευματικής δραστηριότητας της διάνοιας. Το κέρδος που αποκομίζω από την ησυχία είναι το εξής. Όταν φεύγω από την κατοικία όπου μένω, ο νους μου δεν καταλαμβάνεται από τις προετοιμασίες του πολέμου και στρέφεται σε ανώτερη εργασία. Πως αυτή η ζωή οδηγεί κάποιον στην πνευματική γλυκύτητα, στη χαρά, στην εσωτερική γαλήνη και σε μια εκστατική απώλεια της αισθητής και λογικής δραστηριότητας. Σπέβδω στην ησυχία, έτσι ώστε οι στίχοι της ανάγνωσης και της προσευχής μου να μου γίνονται γλυκείς. Και όταν η γλώσσα μου συγγύσει εξαιτίας της ειδονής από την κατανόησή τους, τότε σαν σε ένα είδος ύπνου περιέρχομαι σε μια κατάσταση στην οποία οι αισθήσεις και οι σκέψεις μου γίνονται ανενεργές. Όταν από την παρατεταμένη σιωπή γαλινέψει η καρδιά μου από την ταραχή των αναμνήσεων, κύματα χαράς ξεσπούν ακατάπαυστα τέρποντας την καρδιά μου. Και όταν αυτά τα κύματα πλησιάζουν το πλοίο της ψυχής μου, τη βυθίζουν σε πραγματικά θαύματα μέσα στην ησυχία που υπάρχει στο Θεό, παίρνοντάς την μακριά από τα ρήματα του κόσμου και τη ζωή της σάρκας. Πως η ησυχία σβήνει εκείνες τις μνήμες που είναι επιβλαβείς στο νου και πως λόγω αυτού του γεγονότος ο νους είναι σε θέση να επιστρέψει στη φυσική του κατάσταση. Πως η ησυχία βοηθά κάποιον να ελευθερώσει το νου του και να συγκεντρωθεί στη μετάνοια και την προσευχή. Όταν κανείς βλέπει διάφορα πρόσωπα και ακούει πολλών ειδών φωνές που είναι ξένες προς την πνευματική μελέτη του εαυτού του, ο νους του δεν θα ευκαιρεί για να μπορεί να δει τον εαυτό του μυστικά, να θυμηθεί τις αμαρτίες του, να εξολοθρεύσει τους λογισμούς του, να προσέχει σε αυτά που συμβαίνουν μέσα του και να συνομιλεί κρυφά με την προσευχή. Πως η ησυχία βοηθά κάποιον να υποτάξει τις αισθήσεις στην εξουσία της ψυχής. Η ζωή της ησυχίας και της σιωπής οδηγεί στο να αφυπνιστεί μέσα στον άνθρωπο αυτός ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος για τον οποίο μιλά ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή η διαδικασία αναπτύσσεται αναλόγως μέχρι του σημείου να νεκρωθεί ο εξωτερικός άνθρωπος που ζει μέσα στη διαπάλη αυτού του κόσμου. Η ησυχία, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, είναι η απαρχή του καθαρμού της ψυχής. Όταν τα εξωτερικά μέλη παύσουν από την εξωτερική δραστηριότητά τους και από τον περισπασμό προς τα έξω, τότε ο νους απομακρύνεται από τους περισπασμούς και τους μετέωρους λογισμούς που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του και κατοικεί ήσυχα μέσα του και η καρδιά αφυπνίζεται ώστε να ερευνήσει τις έννοιες που βρίσκονται μέσα στην ψυχή. Και αν η αγνότητα δεν είναι τίποτε άλλο από τη λύθη ενός ανελεύθερου τρόπου ζωής και η απομάκρυνση από τις συνήθειές της, πως και πότε ένας άνθρωπος θα καθαρίσει την ψυχή του όταν έμπρακτα ο ίδιος ή μέσω άλλων ανανεώνει δια της μνήμης τις προηγούμενες συνήθειές του? Αν η καρδιά κάθε μέρα ρυπαίνεται, πότε θα καθαριστεί από το ρήπο? Και αν δεν μπορεί να αντισταθεί στην ενέργεια των εξωτερικών πραγμάτων επάνω του, πόσο πιο λίγο θα είναι σε θέση να καθαρίσει την καρδιά του, βλέποντας πως στέκεται στη μέση του στρατοπέδου και κάθε μέρα ακούει τις επίγουσες ειδήσεις του πολέμου? Αν ωστόσο αποσυρθεί από όλα αυτά, σιγά σιγά θα είναι σε θέση να καταπαύσει τον πρώτο εσωτερικό σάλο. Μόνο όταν ένας άνθρωπος εισέλθει στην ησυχία, μπορεί η ψυχή του να διακρίνει τα πάθη και να εξερευνήσει με σύνεση τη δική της σοφία.
τότε και ο εσωτερικός άνθρωπος αφυπνίζεται στο πνευματικό έργο και μέρα με τη μέρα αισθάνεται την κρυμμένη σοφία που ανθίζει στην ψυχή του. Η ησυχία νεκρώνει τις εξωτερικές αισθήσεις και γύρει τις εσωτερικές κινήσεις, ενώ ο εξωτερικός τρόπος ζωής κάνει το αντίθετο, δηλαδή εγείρει τις εξωτερικές αισθήσεις και νεκρώνει τις κινήσεις τις εσωτερικές. Ο Άγιος Ισάκ με μεγάλη συνέπεια, φίλοι ακροατές, τονίζει την προτεραιότητα της εσωτερικής έναντι της εξωτερικής δραστηριότητας. Συγχρόνως κάνει τους αναγνώστες του να συνειδητοποιούν πως χωρίς την εξωτερική σιωπή της γλώσσας, των αισθήσεων και των λογισμών δεν μπορεί κανείς να επιτύχει την εσωτερική ησυχία του νου. Έτσι η σιωπή των πάντων γίνεται ο πρώτος νόμος της πνευματικής ζωής. Δίχως αυτήν ο άνθρωπος είναι ανίκανος όχι μόνο να φτάσει στην κατάσταση της τελειότητας, αλλά ούτε και να ξεκινήσει το δρόμο του προς το Θεό. Τώρα θα μου πείτε ποια σιωπή μπορούμε να κατορθώσουμε εμείς φίλοι ακροατές ζώντας μέσα στον κόσμο της φασαρίας, του θορύβου, του άγχους, του πανικού μερικές φορές. Ας φροντίσουμε, εν πάση περιπτώσει, να μην μιλάμε πολύ όταν δεν είναι ανάγκη. Ας κλείσουμε και λίγο την τηλεόραση, να μην ακούμε συνέχεια μέσα στο σπίτι κουβέντες οι οποίες 9-10 φορές είναι για κακό. Ανάρμοστες κουβέντες και περίτες και άχρηστες και επιζήμιες. Δεν θα φτάσουμε εδώ στον κόσμο που ζούμε σε καμία περίπτωση. Μη γελιόμαστε. Την κατάσταση της σιωπής την οποία περιγράφει εδώ ο Άγιος Ισάκ είναι δυσκατόρθωτη ακόμη και για τους ερημίτες, πόσο μάλλον για μας. Αλλά μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα για να καταπολεμήσουμε έστω τη φλιαρία μας ή τις πολλές κουβέντες με τους άλλους ανθρώπους οι οποίες είναι αχρίαστες. Γιατί πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι μιλώντας πολύ στους άλλους ανθρώπους θα τους κάνουμε να διορθωθούν και να αλλάξουν συμπεριφορά. Έλα όμως που δεν γίνεται και τα λόγια μας χαλάμε και εμείς γινόμαστε χειρότεροι. Προχωράμε. Η μοναχική οδός προς το Θεό. Ο Ισάκ ο Σιδηρός θεωρεί τη χριστιανική ζωή ως ένα δρόμο που το τέρμα του είναι η ένωση με το Θεό. Έχοντας δανειστεί τη μεταφορά του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ισάκ χρησιμοποιεί την εικόνα ενός δρομέα στο στάδιο για να περιγράψει πώς η ανθρώπινη διάνοια κινείται προς εκείνη την πνευματική απόλαυση του Χριστού, που είναι η αποκορύφωση της μοναχικής ζωής. Μερικές φορές η πνευματική ζωή συγκρίνεται με πλεύση στη θάλασσα. Αλλά πολύ συχνότερα περιγράφεται ως μια ανάβαση σε σκάλα, μια πολύ παραδοσιακή εικόνα στη χριστιανική γραμματεία. Κατά τον Ισάκ αυτή η ανάβαση δεν έχει τέλος, καθώς σκοπός της είναι ο άπειρος Θεός. Το όριο αυτού του ταξιδιού είναι όντως τόσο ανέφικτο, λέει, ώστε ακόμη και οι Άγιοι βρίσκονται ελλιπείς όσον αφορά την τελειότητα της σοφίας, γιατί δεν υπάρχει τέλος στην πορεία της σοφίας. Η σοφία υψώνεται ακόμη και μέχρι το σημείο να ενώσει με το Θεό αυτόν που την ακολουθεί. Και αυτό είναι το σημάδι ότι η κατανόηση της σοφίας είναι απέραντη, ότι η σοφία είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο μόνος τρόπος ανάβασης στο Θεό που ήταν γνωστός στον Αγίου Ισάκ μέσω της πείρας ήταν η μοναχική και η ερημητική ζωή. Δεν εκπλήσει επομένως το ότι οι ασκητικές συμβουλές του απευθύνονταν πρωτίστως σε μοναχούς, αν και πολλές από αυτές είναι εφαρμόσιμες από όλους. Η αρχή της εν Θεώ ζωής περιγράφεται ως υπογραφή μιας διαθήκης για να χωριστεί κάποιος από τον κόσμο. Όταν έρθει, λέει, ο άνθρωπος στο Θεό, κάνει μια διαθήκη με το Θεό για να χωριστεί από αυτά τα πράγματα. Και τα πράγματα που εννοώ είναι να μην κοιτάζει καμιά γυναίκα κατά πρόσωπο. Να μην κοιτάζει ωραία πράγματα ή σπουδαία πρόσωπα και την πολυτέλειά τους. Ούτε κομψούς ανθρώπους και τα ενδύματά τους. Να μην παρατηρεί την κοινωνία των ανθρώπων του κόσμου, ούτε να ακούει τα λόγια τους, ούτε να τους εξετάζει. Το ερώτημα δεν αναφέρεται τόσο στους μοναχικούς όρκους, όσο στην εσωτερική αποφασιστικότητα του ανθρώπου να απαρνηθεί τον κόσμο και όλα τα εγκόσμια πράγματα, αποσυρώμενος εντελώς από την ανθρώπινη κοινωνία. Η Διαθήκη με το Θεό είναι ένα από τα σπουδαιότερα θέματα της Συριακής πρωτομοναστικής γραμματείας. Ο μοναχισμός λοιπόν τοποθετείται μακριά από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Οι μοναχοί θεωρούνται ως μια κοινωνία εκλεκτών. Με αυτό, λέει ο Άγιος, η Υιοί του Θεού
τοποθετούνται έξω από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ζουν με θλίψη ενώ ο κόσμος εφραίνεται με την πολυτέλεια και τις ανέσεις. Διότι δεν ευδόκησε ο Θεός εκείνη που αγαπά να ζουν στην ευκολία, έστω και αν βρίσκονται εν σαρκή, αλλά μάλλον θέλησε όσο βρίσκονται σε αυτή τη ζωή να μένουν στη θλίψη, στη σύνθλιψη από τα βάρη, στην κόπωση, στην ένδυα, στη γύμνια, στην απομόνωση, στη χρεια, στην αρρώστια, στον εξευθελισμό, στους κολαφισμούς, στη συντριβή της καρδιάς, στις σωματικές δυσκολίες, στην απάρνηση των συγγενών και στην περίληπη σκέψη. Τους θέλει να κατέχουν μια όψη διαφορετική από αυτήν της υπόλοιπης κτήσης, έναν τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν των υπόλοιπων ανθρώπων και να ζουν σε μια μοναχική και ήσυχη κατοικία που να μην τη βλέπουν οι άνθρωποι, στερημένοι από κάθε πράγμα που εφραίνει σε αυτή τη ζωή. Αυτοί κλαίνε και ο κόσμος γελά. Αυτοί στενάζουν και ο κόσμος φεδρύνεται. Αυτοί νηστεύουν ενώ ο κόσμος ζει στις απολαύσεις. Μοχθούν την ημέρα και τη νύχτα, βιάζουν τους εαυτούς τους σε ασκητικούς αγώνες με δυσκολία και κόπους. Ακόμη και μέσα στη χριστιανική κοινωνία ο μοναχισμός διαδραματίζει έναν πολύ ειδικό ρόλο. Είναι ένα είδος μικρής εκκλησίας μέσα στην εκκλησία. Έτσι κάθε μοναχός πρέπει να είναι άμεμπτος στη ζωή του και ένα καλό παράδειγμα για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο. Ο μοναχός, λέει ο Άγιος Ισάκ, πρέπει να είναι και στην εμφάνιση και σε όλες του τις ενέργειες τύπος ωφελίας για εκείνους που τον βλέπουν, ώστε από τις πολλές αρετές του που λάμπουν σαν ηλιαχτίδες, οι εχθροί της αλήθειας άθελά τους θα ομολογούν βλέποντάς τον πως η ελπίδα της σωτηρίας που διαθέτουν οι χριστιανοί είναι βέβαιη και ακλόνητη και από παντού θα προστρέχουν σε αυτόν σαν σε καταφύγιο. Γιατί ο μοναχικός τρόπος ζωής είναι το καύχημα της Εκκλησίας. Η μοναχική ζωή είναι ένα αόρατο μαρτύριο που του υφίσταται κανείς προκειμένου να δεχτεί το στέφανο του αγιασμού. Είναι η άρση του Σταυρού και έτσι παραμένει ασυμβίβαστη με την επιδίωξη της ευκολίας. Η οδός του Θεού είναι ένας καθημερινός σταυρός. Κανείς δεν ανήλθε στον ουρανό με ευκολία. Η άρση του Σταυρού σημαίνει συμμετοχή στο πάθος του Χριστού. Ο αγωνιστή, γεύσου μέσα στον εαυτό σου το πάθος του Χριστού για να αξιωθείς να γευτείς τη δόξα του. Γιατί αν υποφέρουμε μαζί του, τότε και θα δοξαστούμε μαζί του. Δεν συνδοξάζεται ο νους με τον Ιησού εάν το σώμα δεν συμπάσχει υπέρ του Χριστού. Όλη η επίγεια ζωή δεν θεωρείται από το μοναχό παρά ως σταύρωση του εαυτού. Όσο έχεις χέρια, άπλωνέ τα στον ουρανό για προσευχή. Πριν τα χέρια σου πέσουν από τις κλειδώσεις τους και τότε όσο και αν επιθυμείς να τα σηκώσεις, δεν θα μπορείς. Όσο έχεις δάκτυλα, κάνε το σταυρό σου στην προσευχή πριν επέλθει ο θάνατος που θα χαλαρώσει τη χαριτωμένη δύναμη των νεύρων τους. Όσο έχεις μάτια, γέμισέ τα με δάκρυα, προτού έρθει η ώρα που το χώμα θα σκεπάσει τα μαύρα σου ενδύματα. Ο δρόμος προς το Θεό είναι διαφορετικός για κάθε μοναχό, αλλά η αφετηρία είναι η ίδια για όλους. Είναι ο ασκητισμός που περιλαμβάνει την προσευχή και την νηστεία. Ο Ισάκ αποδίδει σημαντικό ρόλο στην νηστεία και στα άλλα μέσα πειθαρχίας του σώματος. Λέει, η νηστεία, η αγρυπνία και η εγρήγορση κατά τη λειτουργία του Θεού, η απάρνηση της γλυκύτητας του ύπνου και η σταύρωση του σώματος μέρα και νύχτα είναι η Άγια Οδός του Θεού και το θεμέλιο κάθε αρετής. Η νηστεία είναι ο υπερασπιστής κάθε αρετής, η αρχή του αγώνα, ο στέφανος των εγκρατών, το κάλος της παρθενίας και του αγιασμού, η λαμπρότητα της αγνότητας, η αρχή της οδού του χριστιανισμού, η μητέρα της προσευχής, η πηγή της νυφαλιότητας και της σοφροσύνης, ο δάσκαλος της ησυχίας, ο πρόδρομος όλων των καλών έργων. Όπως ακριβώς η απόλαυση του φωτός συνδυάζεται με τα υγιή μάτια, έτσι και η επιθυμία της προσευχής συνοδεύεται από την νηστεία που ασκείται με διάκριση. Και ο Σωτήρας επίσης, όταν φανερώθηκε στον κόσμο, στον Ιορδάνη, απ' εδώ άρχισε. Μετά τη βάπτισή του νίστεψε για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Παρομοίως όλοι όσοι ξεκινούν για να ακολουθήσουν τα βήματά του, βάζουν την αρχή του αγώνα τους πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Η νηστεία πρέπει να συνοδεύει την πνευματική δραστηριότητα, λοιπόν, φίλοι ακρότες. Η σωματική εργασία κατά τον Άγιο Ισάκ προηγείται της ψυχικής, η οποία με τη σειρά της προηγείται κάθε πνευματικής δραστηριότητας. Υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι δεν χρειάζεται η νηστεία,
άλλα πράγματα πνευματικά, ψυχικά είναι πιο σημαντικά, το να μην κάνουμε αμαρτίες και ούτω καθεξής. Εδώ ο Άγιος Ισάκ σοφά μας λέει κάτι που είναι ευρύτερα γνωστό, ότι τα πάντα ξεκινούν από τη σωματική εργασία που είναι εύκολη, φίλοι ακρότες. Η νηστεία προκειμένου είναι πολύ πιο εύκολη από το να μην κατακρίνω επί παραδείγματι τον συνάνθρωπό μου. Αν δεν ξεκινήσω με την νηστεία που είναι εύκολη, πώς θα προχωρήσω λοιπόν στα υπόλοιπα που είναι πολύ πιο δύσκολα? Λέει ο Άγιος Ισάκ, η σωματική εργασία προηγείται της ψυχικής. Ο άνθρωπος που δεν εκτέλεσε τη σωματική εργασία δεν μπορεί να κατέχει ούτε την ψυχική, εφόσον η δεύτερη γεννάται από την πρώτη, όπως το στάχι προέρχεται από ένα γυμνό κόκο σιταριού. Και ο άνθρωπος που δεν κατέχει την ψυχική εργασία στερείται τα πνευματικά χαρίσματα. Η νέκρωση του σώματος συμβάλλει στην πνευματική ανανέωση της ψυχής. Κατά το βαθμό που το σώμα στεγνώνει και αδυνατίζει, έτσι και η ψυχή ανανεώνεται καθημερινά και ανθίζει μέσα από την πρόοδο προς το Θεό. Αλλά δεν θα υπάρξει κανένα κέρδος από τα σωματικά έργα αν δεν συνοδεύονται από εσωτερική διακονία του νου ή αν ένας μοναχός περιορίσει σε αυτά την πνευματική ζωή του. Ο μοναχός που στηρίζεται μόνο στις εξωτερικές ασκητικές προσπάθειες είναι σαν τους Φαρισαίους, τους οποίους καταδίκασε ο Χριστός. Ο συνεχής περιορισμός της ελπίδας, λέει ο Άγιος Ισάκ, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας απλώς εξωτερικής εργασίας, ανήκει στον ανώριμο και εβραϊκό τρόπο σκέψης εκείνων που καυχόνται για τις νηστείες, τις δεκάτες και τη διάρκεια των προσευχών τους, όπως λέγει ο Κύριός μας, και που δεν κατέχουν εσωτερικά καμιά σκέψη πνευματικής επίγνωσης ή σωστής θεώρησης του Θεού, για να κοσμήσουν την εσωτερική τους κατάσταση αυξάνοντας την ελπίδα. Σε ένα κλασικό σχήμα που προέρχεται από παλαιότερους συγγραφείς, η μοναχική οδός προς το Θεό διαιρείται σε τρία στάδια πνευματικής πρόοδου. Ακολουθώντας αυτό το σχήμα, ο Ισαάκ γράφει: τρία είναι τα στάδια μέσα από τα οποία προκόβει ο άνθρωπος. Το στάδιο του αρχάριου, το ενδιάμεσο και αυτό του τελείου. Στο πρώτο στάδιο, ακόμα και αν ο νους του ρέπει στο καλό, όλος ο λογισμός του ανθρώπου και η ανάμνησή του βρίσκονται μέσα στα πάθη. Το δεύτερο στάδιο είναι ένα είδος μέσης απόστασης ανάμεσα στα πάθη και στην πνευματική κατάσταση, και οι δεξιοί και οι αριστεροί λογισμοί κινούνται εξίσου μέσα του και ποτέ δεν πάβει να αναβλύζει φως και σκοτάδι. Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από τις αποκαλύψεις των θείων μυστηρίων, όταν ο Θεός ανοίγει τη θύρα του σε ένα μοναχό για την εγκαρτέρησή του στους κόπους. Υπάρχουν λοιπόν κατά αναλογία τρεις διαφορετικοί τύποι πνευματικής εργασίας, που ο καθένας αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο στάδιο πνευματικής πρόοδου. Ο τρόπος και ο σκοπός της πνευματικής εργασίας δεν είναι ο ίδιος στο αρχικό στάδιο με το ενδιάμεσο ή το τελευταίο στάδιο. Το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει εργασία με πολλή απαγγελία και συντριβή του σώματος μέσω επίμοχθης νηστείας. Το ενδιάμεσο στάδιο ελαττώνει όλη αυτή την εργασία, ανταλλάσσοντας την αιμονή σε αυτά με την αιμονή σε άλλα πράγματα, με την εργασία στην πνευματική ανάγνωση και ιδιαίτερα στις γονικλησίες. Στο αποκορύβωμα του τρίτου σταδίου ελαττώνεται η αιμονή του μοναχού πάνω στα στοιχεία των δύο προηγούμενων σταδίων, με την εργασία στην πνευματική εμβάθυνση και στην καρδιακή προσευχή. Αυτό δεν σημαίνει πως μόνο οι αρχάριοι πρέπει να νηστεύουν, οι ενδιάμεσοι να διαβάζουν μόνο τις γραφές και οι προχωρημένοι μόνο να προσεύχονται. Οι ίδιοι τύποι πνευματικής δραστηριότητας πρέπει να εκτελούνται από τους ασκητές όλων των σταδίων, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Στο στάδιο του αρχαρίου, ωστόσο, είναι χαρακτηριστικός ο τονισμός των σωματικών κόπων. Σε εμάς δηλαδή. Στο στάδιο της τελειότητας είναι καταλληλότερη η εσωτερική δραστηριότητα του νου. Δεν σημαίνει, λέει ο Άγιος, πως κάθε μια από αυτές τις ολοκληρώσεις αφήνει εντελώς πίσω της τους σκόπους που χαρακτηρίζουν το προηγούμενο στάδιο. Αντίθετα, προκαλούν μια αλλαγή στο σκοπό και στον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται. Στο μεσαίο στάδιο ανήκει η απαγγελία των ψαλμών και ο μόχθος της νηστείας. Αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς διάκριση ή με βίαιο τρόπο, όπως συμβαίνει στο αρχικό επίπεδο. Παρόμοια, ακόμη και στο επίπεδο της τελειότητας υπάρχει η ανάγνωση
και ο μόχθος της γονικλησίας και της ψαλμωδίας, αλλά σημαντικότερα από αυτά είναι η επίμονη εμβάθυνση στην οικονομία του Θεού μαζί με τη μυστική προσευχή, βλέποντας πως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη των προηγούμενων σε μεγάλη ποσότητα, αφού μόλις ασχοληθεί για λίγο με αυτά ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από το θάμβος και παραμένει στο θάμβος. Ακολούθως θα ασχοληθούμε με τις διάφορες όψεις της εσωτερικής δραστηριότητας του νου, συζητώντας ξεχωριστά διάφορα είδη προσευχής και μυστικά φαινόμενα όπως το θάμβος και η θεωρία. Στο μεταξύ ας βγάλουμε μερικά συνοπτικά συμπεράσματα για την οδό προς το Θεό που περιγράφει ο Άγιος Ισαάκ. Είναι μια οδός ανάβασης από μια εξωτερική δραστηριότητα του σώματος στα ύψη της εσωτερικής θεωρητικής δραστηριότητας, όταν ο άνθρωπος κρίνεται άξιος του μυστικού θάμβους και της ένωσης με το Θεό. Για να το επιτύχει αυτό, πρέπει πρώτα να απαρνηθεί τον κόσμο και να μείνει μόνος με το Θεό. Πρέπει να επιτύχει την εσωτερική ησυχία του νου και της καρδιάς, που γεννιέται από την εξωτερική σιωπή του στόματος και την απομόνωση. Η απάρνηση του κόσμου και η ενμονώση ζωή δεν σημαίνουν και την άρνηση της αγάπης του πλησίον. Αντίθετα, μέσω αυτής της απάρνησης και της απόσυρσης, ο άνθρωπος συμμετέχει στην αγάπη του Θεού, η οποία γίνεται ο λόγος για να αφυπνιστεί μέσα του η φωτεινή αγάπη για τους συνανθρώπους του. Εν ολίγης, η ζωή του ερημίτη που περιγράφει ο Ισαάκ κινείται από τον εξωτερικό ασκητισμό στην εσωτερική θεωρία του Θεού, από τη σιωπή του στόματος στην ησυχία του νου, από την αναχώρηση στην ένωση με το Θεό, από την εξωτερική δραστηριότητα για χάρη των ανθρώπων στη φωτεινή αγάπη της ανθρωπότητας. Δοκιμασία στην οδό προς το Θεό. Ο Θεός δεν δίδει μεγάλο χάρισμα, λέει ο Άγιος, χωρίς μεγάλη δοκιμασία. Εγώ ο ίδιος, λέει αλλού, είχα πολλές εμπειρίες αυτών των πραγμάτων και ό,τι ανακάλυψα είναι σύμφωνο με όσα εκθέτω εδώ ως υπενθύμηση από αδελφική αγάπη, αφού πολλοί πιστεύω οφειλούνται από τις εμπειρίες αυτές. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τις περιγραφές των υψηλών μυστικών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν τους ασκητές που έχουν φτάσει στην πνευματική τελειότητα, δεν παραβλέπει τις αρνητικές όψεις της χριστιανικής ζωής, της δοκιμασίας και τα βάσανα από τα οποία πρέπει να περάσει ένας ασκητής. Εδώ θα αναλύσουμε τη διδασκαλία του Αγίου Ισαάκ για τις δυσκολίες της χριστιανικής ασκητικής ζωής και θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τις αρνητικές εμπειρίες που περιγράφονται στις σελίδες των έργων του. Πρώτον, θα μιλήσουμε για τους διάφορους πειρασμούς που υπομένουν οι ασκητές που πορεύονται προς το Θεό και δεύτερον, για την εγκατάλειψη από τον Θεό που είναι η πιο τρομερή μορφή δυστυχίας. Πειρασμοί.
Ο όρος πειρασμός μπορεί να μεταφραστεί από τα συριακά ως πειρασμός, προφανώς μαρτύριο, δοκιμασία, εξέταση ή έλεγχος ή ακόμη και εμπειρία. Και οι δύο συσχετίζονται με μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει θέτω, υποδοκιμασία, δοκιμάζω. Στη βίβλο βρίσκουμε διάφορους τύπους πειρασμών. Σε αυτούς εμπλέκονται τρία πρόσωπα, ο Θεός, ο άνθρωπος και ο διάβολος. Ο Θεός πειράζει τον Αβραάμ προκειμένου να δοκιμάσει την πίστη του. Ο Θεός δοκιμάζει τους εκλεκτούς του στην κάμινο της θλίψεως. Ετάζει καρδίας και νεφρούς των ανθρώπων, ερευνά τα μοιεία κοιλίας. Ο διάβολος αφετέρου πειράζει τον Αδάμ και την Εύα, παρακινώντας τους να φάνε από το δέντρο της γνώσεως, του κακού και του καλού. Πειράζει τον Ιησού στην έρημο. Υπάρχει επίσης ένας τρίτος τύπος πειρασμού όταν ο άνθρωπος πειράζει το Θεό. Οι Ισραηλίτες με τη δυσπιστία τους έθεσαν σε πειρασμό το Θεό. Οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί πείραζαν τον Ιησού. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα έθεσαν σε πειρασμό το Άγιο Πνεύμα. Τελικά σε έναν τέταρτο τύπο πειρασμού ένας άνθρωπος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Συνήθως ο Ισαάκ ο Σύρος μιλά για τους δύο πρώτους τύπους πειρασμών, αυτόν που προέρχεται από το Θεό και αυτόν που προέρχεται από τον διάβολο. Στην πρώτη περίπτωση το ζήτημα είναι η εμπειρία που είναι απαραίτητη για να φτάσει ο άνθρωπος στη γνώση του Θεού. Στη δεύτερη το ζήτημα είναι τι πρέπει να φοβάται και να προσπαθεί να αποφεύγει ένας χριστιανός. Ρώτησαν τον Ισαάκ πώς τα λόγια του Χριστού «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν» συμφωνούν με τις συνεχείς προειδοποιήσεις του ίδιου του Χριστού να αντέχουμε τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Ο Ισαάκ απάντησε «Να προσεύχεσαι, λέγει, να μην εισέλθεις σε πειρασμούς της πίστης σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στον πειρασμό του δαίμονα της βλασφημίας και της υπερηφάνειας με την ίηση του νους, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις κατά παραχώρηση του Θεού στους φανερούς πειρασμούς των αισθήσεων που ο διάβολος ξέρει πώς να σου δημιουργεί όταν το επιτρέπει ο Θεός λόγω των ανόητων λογισμών που καλλιεργείς. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους πειρασμούς της ψυχής μέσα από αμφιβολίες και προκλήσεις με τις οποίες η ψυχή σύρεται βία σε μεγάλη σύγκρουση. Ακόμα και έτσι ετοιμάσου να δεχτείς ολόψυχα σωματικούς πειρασμούς. Να τους διαπλέψεις με όλα σου τα μέλη και να γεμίσεις τα μάτια σου με δάκρυα, έτσι ώστε ο άγγελος που σε φυλάει να μην σε εγκαταλείψει. Επειδή χωρίς δοκιμασίες δεν φαίνεται η πρόνοια του Θεού και δεν μπορείς να αποκτήσεις παρησία μπροστά στο Θεό, ούτε να μάθεις τη σοφία του Πνεύματος, ούτε μπορεί να εδρεωθεί μέσα σου ο θείος πόθος, πριν από τους πειρασμούς ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν να είναι ξένος. Αλλά όταν εισέρχεται στους πειρασμούς για χάρη της αγάπης του και δεν αφήνεται να εκτραπεί, τότε άμεσα έχει ούτως υπήν το Θεό ως χρεώστη του και ο Θεός τον υπολογίζει ως αληθινό φίλο, διότι για χάρη του θελήματός του, του Θεού το θέλημα, πολέμησε εναντίον του εχθρού του και τον νίκησε. Αυτό σημαίνει προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και πάλι, να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στο φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την αλαζονία σου, αλλά επειδή αγαπάς το Θεό, ώστε η δύναμή του να σου είναι αρρωγός και μέσω εσού να συντρίψει τους εχθρούς του. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις σε τέτοιες δοκιμασίες, εξαιτίας της αφροσύνης των λογισμών και των έργων σου, αλλά αντίθετα για να δοκιμαστεί η αγάπη σου προς το Θεό και για να δοξαστεί η δύναμή του στην υπομονή σου. Όταν προσευχόμαστε στο Θεό, όταν έχουμε δοκιμασίες, προσευχόμαστε με μεγαλύτερη γνησιότητα και σαν οικοί του Θεού και όχι ως ξένοι. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε. Θυμίζουμε το βιβλίο για μια ακόμη φορά, Μητροπολίτης Ιλαρίων Αλφέγεφ, Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο Πνευματικός του Κόσμος, δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Πορφύρια, πρόλογος του Καλίστου Γουέαρ, Μητροπολίτου Διοκλίας. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή